Συνδεόμαστε με την περιοχή. Εκεί βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα η Γωγό Αποστολάκη, όπου θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και βεβαίως θα δούμε και αυτές τις εικόνες. Εγώ θα τολμήσω να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Μεσημέρι Κυριακής, τον Αύγουστο, να είναι υποχρεωμένοι να δουν αυτές τις εικόνες, που είναι εικόνες ντροπής και θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των πολιτών εκεί. Καλό μεσημέρι, Μάνο. Ευτυχώς οι τηλεθεατές μας θα δουν μόνο την εικόνα που σας στέλνουμε από την περιοχή. Ευτυχώς μέσω της τηλεόρασης δεν μεταδίδεται η αφόρητη μυρωδιά, την οποία έχουν απάνω από το κεφάλι τους όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Ζούμε, είμαστε θεατές για άλλη μια φορά σε ένα θέατρο παραλόγου. Σε ένα μπαλάκι πινκ-πονγκ που πετάνε μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Η μία μεταφέρει την ευθύνη στην άλλη. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου. Μετά από ασφυκτικές πιέσεις των κατοίκων και εμάς των ίδιων με τα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ της Κρήτη TV, έχει έρθει το βιτιοφόρο που έχει καλέσει η ΔΕΙΑΗ για να κάνει μία ακόμα απάντηση των υδάτων, των λιμάτων που έχουν συσσωρευτεί στο ανάχωμα που έχει δημιουργηθεί πρόχειρα για να μην πηγαίνουν να φτάνουν στη θάλασσα. Μία ακόμα πρόχειρη λύση. Έχει έρθει και ένα μηχάνημα το οποίο σχεδιάζει να σηκώσει περισσότερο το ανάχωμα. Δεν σας κρύβω ότι οι κάτοικοι της περιοχής πριν από λίγο διαμαρτυρήθηκαν για αυτό. Δεν θέλουν να σηκωθεί το ανάχωμα περισσότερο. Δεν θέλουν να μείνουν μόνιμα τα λίμματα στην περιοχή τους. Ζητούν άμεση λύση. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά βλέπουμε τις υπηρεσίες να μην καταφέρουν να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα 2 ολόκληρες εβδομάδες. Δεν μπορούν ακόμα να αποφασίσουν ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για να δοθεί λύση σε αυτό. Έχω κοντά μου και κατοίκους της περιοχής. Εγώ πρωτού δώσω το λόγο στους κατοίκους. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά, έχουν περάσει 12 ημέρες, σχεδόν 2 εβδομάδες από την προβολή του ρεπορτάζ. Και αυτό που προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός, κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται αυτή η μόλυνση. Δηλαδή, νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει γραφικό, αλλά και συνάμα επικίνδυνο για τους πολίτες της περιοχής. Ακριβώς, Μάνο. Δεν είναι μόνο ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι η υπεύθυνη και δεν έχει δοθεί λύση 2 ολόκληρες εβδομάδες. Δεν έχουν βρει ποια είναι η πηγή αυτών των λιμάτων. Το πρόβλημα, το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, βρίσκονται στη μέση των υπηρεσιών. Βλέπουν όλη αυτή τη μόλυνση. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Βλέπουν όλο αυτό το πράγμα να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Ο κύριος Μαυρογιάννης είναι κάτοικος της περιοχής και από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί τι συμβαίνει εδώ και θα μας το περιγράψει. Θα δείτε τώρα. Ακούστε να δείτε. Αυτό το πρόβλημα το κάνουν συνέχεια. Τα κάνουν τα νερά επίτηδες κάτω. Διότι μόλις βρέξει λίγο ανοίγουν και κατεβαίνει. Σε 2 λεπτά μέσα κατεβαίνει ολόκληρος ποταμός. Τώρα αυτό που έκαμανε εδώ 15 μέρες, έκαμανε στάσιμο νερά. Τι σκοπεύουνε να κάνουνε? Δεύτερο αποσολέμι στα σπίτια μέσα, να έχουμε τα βιολογικά, να τα μυρίζω μέσα. Εδώ εδακάσανε μια κυρία η οποία κινδυνεύει να πεθάνει, να πάθει μόλυνση, τα κουνούπια. Εδώ πέρα είναι χιλιάδες παιδιά, είμαστε οικογένειες γύρω-γύρω, το οποίο κινδυνεύει, δεν μπορούμε να τσιμηθούμε, δεν μπορούμε να κυκλοχωρήσουμε ούτε την ημέρα ούτε τη νύχτα. Γι' αυτά η πολιτεία τι κάνει? Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Δήμος είναι να το πράξει. Η Περιφέρεια είναι να το πράξει. Οι Συλλόγοι είναι να το πράξουν. Δεν μπορούν να βρούνε τι είναι τα ελλείμματα. Αφού ξέρουν ότι αναμεσώς Λαχαναγορά και Λίνη τα νερά πέφτουν. Ξέρουν που πέφτουν. Από εκεί και κάτω όμως είναι πάρα πολλές κολύμπες, το οποίο είναι πάρα πολλά νερά στάσιμα τώρα γίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα στείλαν ένα μηχάνημα να μεγαλώσει το λάκκο. Γιατί θα τον μεγαλώσει? Τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Φράμα? Να στέλνουμε τα απόβλητα? Η πολιτεία να λάβει μέτρα και να βρει ποιος είναι ο υπεύθυνος να τον σταματήσει μέχρι να βρει τι θα κάνει τα νερά. Νομίζω ότι ο κύριος είναι αποκαλυπτικός και απόλυτα ρεαλιστικός, Γωγό. Η πολιτεία πρέπει να δώσει απαντήσεις και να βρει την αιτία του κακού και βεβαίως να προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση. Η Κρήτη TV 2 εβδομάδες τώρα μεταφέρει την εικόνα. Σήμερα, μετά από τόσο καιρό, φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει. Όμως 15 ημέρες κανείς δεν έχει σεβαστεί τους κατοίκους αυτής της περιοχής που ζουν μέσα στα ποντίκια και τα κουνούπια και βλέπουν μία λίμνη με λίμματα διαρκώς να μεγαλώνει. Μάνο,
βρίσκονται μέσα σε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό κουνουπιών. Η περιφέρεια υποτίθεται ότι προχώρησε στον ψεκασμό, όμως ένας ψεκασμός ή δύο δεν αρκούν. Είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός των κουνουπιών, τα οποία είναι μολυσμένα. Μία γυναίκα μας έδειξε τα απίστευτα σημάδια που έχει πάνω στο σώμα της από τα κουνούπια. Έχει αναγκαστεί να προχωρήσει σε αντιβιωτική θεραπεία και να κάνει χιλιαδιό από το φόβο μην κολλήσει και προχωρήσει περισσότερο. Είναι μπροστά μου, μαζί μου. Ακριβώς. Και ο κύριος Τσίκας, ένας ακόμα κάτοικος της περιοχής. Πολύ γρήγορα, εγώ να κάνει ένα σχόλιο και ο κύριος Τσίκας. Γιατί οι τηλεθεατές θα δουν αναλυτικό ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία. Μα δεν το αφήνουμε αν δεν τελειώσει μέχρι τα άκρα αυτό το θέμα. Έτσι. Να πάνε να ρίξουν δύο μπετονιέρες μπετό εκεί στην τρύπα να τη βουλώσουν εντελώς. Αλλιώς θα μαζευτούμε και θα πάμε εμείς οι κάτοικοι. Θα πάμε εμείς να ρίξουμε δύο μπετονιέρες μπετό εκεί. Να του βγουν αυτού νου μέσα στο εργοστάσιο του τα λίμματα. Όχι εμάς εδώ. Μάλιστα. Ακούς, Μάνο. Γωγό, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι κι εσείς εκεί περίπου 4 ώρες καταγράφεις και αυτό το αλαλούμ όσον αφορά τις υπηρεσίες. Ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος δεν έχει την αρμοδιότητα. Πρέπει δεν λοιπόν να κατανοήσουν. Δεν έχουμε βρει ακόμα, Μάνο, άκρη με αυτό. Ποια είναι η υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα να βρει την πηγή των λιμάτων που φτάνουν στην περιοχή εδώ και τα οποία με ένα πρόχειρο ανάχωμα αποτρέπονται από το να πέσουν στη θάλασσα. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να βρει την πηγή. Δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η αρμόδια υπηρεσία για να λύσει το πρόβλημα, έστω και πρόχειρα εδώ. Η μία υπηρεσία ρίχνει τον μπαλάκι των ευθυνών στην άλλη. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου στην κυριολεξία μέσα στη μυρωδιά, την αφόρητη μυρωδιά και τα απίστευτα κουνούπια. Και βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποια νου αρμοδιότητα είναι η επίλυση του προβλήματος. Ενδιαφέρει η επίλυση του προβλήματος και 15 ημέρες τώρα δυστυχώς παίρνουν όλες οι υπηρεσίες που πετούν η μία τον μπαλάκι στην άλλη βαθμολογία κάτω από τη βάση, γιατί με τη δημόσια υγεία των πολιτών δεν έχει δικαίωμα να παίζει κανείς. Στο κερασάκι στην τούρτα όλης αυτής της απίστευτης παράλογης κατάστασης είναι ότι κάτω από αυτό το λάκκο των γεμάτων βοθρολίματα περνούν αγωγή ίδρευσης της ΔΕΙΑΗ που παρέχουν υποτίθεται καθαρό νερό. Μάλιστα. Σε σπίτια. Είναι λογικό οι άνθρωποι να φοβούνται, να έχουν τρομοκρατηθεί για το τι, την ποιότητα του νερού που φτάνει τελικά στα σπίτια τους. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να απαντήσει, γιατί με τη δημόσια υγεία θα επαναλάβω δεν παίζουμε. Εγώ Αποστολάκη να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα στα επόμενά μας δελτία.